λίγο, φίλες και φίλοι, θα δείξουμε την νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, της MRB. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση. Και μεγάλες ανατροπές. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα mail που στέλνετε, φίλες και φίλοι. Η κυρία Αφροδίτη από Άλυμο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για το mail. Έχει δίκιο ο κύριος Σουρμελίδης. Το είδα το θέμα αυτό στην ΕΡΤ το απόγευμα. Επιτέθηκε σε όλους τους δημοσιογράφους ο κύριος Κικίλιας στην εκπομπή αίθουσα συντακτών και κυριότερα στον κύριο Κοτρότσο. Ντροπή και έχουν ξεφύγει, λέει, τελείως η πολιτική. Εγώ δεν έτυχε να το δω, αλλά για να το λέει ο Σπύρος, που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι θα είναι, το είδατε κι εσείς. Δεν παρακολούθησα τι είπε ο κύριος Κικίλιας. Εγώ άκουσα αυτά που είπε ο Σπύρος. Η κυρία Ελένη από Θερμαϊκό, καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε το Euro Channel που μας μεταδίδει κάθε βράδυ. Θα ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία τώρα, γιατί ξέρω να διακρίνω τους εργατικούς, τους έξυπνους και όχι τους ψεύτες. Λέει η κυρία Ελένη από το Θερμαϊκό. Κύριε Δημήτρη από Σέρες, καλησπέρα σας. Το πλεόνασμα έπρεπε να το δώσουν στους ανέργους που δεν έχουν τίποτα και όχι στους συνταξιούχους. Κύριε Γιώργο από Κέντρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος επίσης από Θεσσαλονίκη μας, ή του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, να φέρουν πρώτα τα κλεμμένα και μετά να κάνουν κριτική και να μιλούν. Κυρία Σπανού, έρχομαι σε εσάς να ακούσουμε τη δική σας τοποθέτηση για την διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση. Εσείς παρουσιάσατε και το πρόγραμμα για τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα πριν από μερικές μέρες. Λοιπόν, καταρχήν όμως, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όλα αυτά που ψηφίζονται είναι η υλοποίηση του μνημονίου, το οποίο η υλοποίηση και το τρίτο μνημόνιο είναι η επικαιροποίηση προηγουμένων μνημονίων. Αυτό το ξέρουμε, αν τα διαβάσουμε, παρακολουθούμε την πολιτική, αυτό είναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Καμάς, μπορείς να κάνεις, όταν είσαι σε υποεπιτροπία, γιατί σαν χώρα, εγώ δεν το δέχομαι, αλλά σαν χώρα το έχουν αποδεχθεί και το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε από 222 βουλευτές. Μπορείς να αποφασίσεις μόνος σου οποιαδήποτε παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν είσαι. Εδώ μας λένε και άλλα, γράφουν και τα έντυπα στο εξωτερικό. Είμαστε το προτεκτοράτο του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, και το λέω γιατί η προοπτική, δεν υπάρχει προοπτική μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ας ξεκινήσουμε στο ζήτημα των μέτρων. Βεβαίως και άλλη μια κολοτούμπα της κυβέρνησης, δεν το συζητάω. Τα έχουν πει όλα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Και γι' αυτό ανέφερα την επιστολή της κυρίας Αξιόγλου, γιατί εστάλει χθες. Εχθές. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά προσπαθούν πώς θα μας τα παρουσιάσουν. Όμως, μην έχουμε καμιά ψευδέστηση ότι θα υπάρχουν αντισταθμιστικά. Δεν θα υπάρχουν. Διότι αυτό έχει μια λογική. Τα αντίδωρα, έτσι τα λένε, αντίδωρα τώρα. Λοιπόν, είναι για να γλυκάνουν το χάπι. Αλλά δεν θα υπάρχει. Διότι δεν το λέει και η λογική. Όταν λες ότι εγώ θέλω να μειώσω το αφορολόγητο για να εισπράξω περισσότερους φόρους, γιατί να μειώσεις τα 2,65 που εισπράτης από τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό είναι με τον ΕΝΦΙΑ. Περιμένουν, εισπράττουν 2.650 εκατομμύρια. Θα πούν ότι όχι, αυτό να γίνει ένα για να παραμείνουν τα έσοδα στο ίδιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιο σκοπό. Το λένε έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε στο ΦΠΑ ούτε σε τίποτα. Απλώς οι συνέπειες θα είναι σε όλους, στον ελληνικό λαό, διότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις 50%. Τώρα, αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, την οποία μάλιστα την διαμορφώνουν με βάση το ποσό εκκίνησης πριν κάνουν τις μειώσεις των συντάξεων. Mm-hmm. Γι' αυτό πηγαίνει, φαίνεται και πολύ μεγάλη. Από τότε που ξεκινήσανε, από το 10 μέχρι τώρα, οι συντάξεις έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Αν αυτό λοιπόν μειωθούν περαιτέρω, σημαίνει ότι θα έχουμε άλλο ένα, κατά μέσο όρο, 20-30% μείωση των συντάξεων. Αν σε αυτό υπολογίσουμε λοιπόν και τη μείωση του αφορολογίου, κάτι ακούστηκε για 5.000 ευρώ, δεν ξέρω. Στην αρχή λέγανε για 7.200, αλλά αν πάρουμε το 5.000 που ανέφερε το ρεπορτάζ τώρα, σημαίνει ότι άνθρωπος που έχει μισθό ή σύνταξη 450 ευρώ. Θα πληρώσει φόρο και πολύ φόρο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσό σε σχέση με το εισόδημά του. Είναι μεγάλο πάρα πλήγμα, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο πλήγμα. Και αυτό, και εδώ είναι το θέμα. 100 δις υπάρχουν ανεξόφλητα στην εφορία. Αυτό θα μειωθεί, θα αυξηθεί. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί να πληρώσει τους μέχρι τώρα φόρους, θα μπορεί να πληρώσει αργότερα που θα μειωθεί περαιτέρω το εισόδημά του. Αυτό δεν γίνεται. Είναι παράλογα πράγματα δηλαδή. Και δεν μπορεί, απλώς θα αυξηθεί η φτώχεια και η ύφεση. Γιατί αυτά τα μέτρα είναι ύφεσιακά
και θα έχουμε και μεγαλύτερη ύφεση και μεγαλύτερη φτώχεια. Και τώρα όσον αφορά το άλλο, είπε ο κύριος Κίρτσος και είδα μάλιστα ότι ζητάγατε και εκλογές και στην Ευρωβουλή και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύει κανείς ότι ενδιαφέρει το Σόιμπλε και τους δανειστές? Αν πιστεύει αυτός που εφαρμόζει το μνημόνιο, το πιστεύει κατά βάθος ή δεν το πιστεύει? Τι είπα να πει, οι περισσότεροι που έχουν κυβερνήσει λέγανε κατά καιρούς ότι εμείς δεν τα θέλουμε αυτά τα μέτρα, αλλά μας αναγκάζουν. Οι περισσότεροι. Μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή τον αναφέρατε, είχε πει ότι είναι δικό μου και δεν θέλω να μου το πάρει κανείς, ας πούμε. Είναι ο πλέον μνημονιακός. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών που εφήρμοσαν μνημόνια είπαν ότι δεν είναι δική τους επιλογή. Επομένως δεν ενδιαφέρει. Και αν θυμάστε, πριν από μερικές μέρες έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Ντίκας Χαρδούβελης. Στον Sky. Στο Sky, ναι, ναι. Στο Sky. Ναι, ναι. Και είπε κάτι, δύο πολύ χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι είναι αλήθεια. Πρώτον, ότι δεν ενδιαφέρει. Ο κύριος Χαρδούβελης ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και ήταν και συμβούλος του κύριου Σιμίτη. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρει, λέει αυτούς, αν εδώ λέγεσαι το κόμμα που εκπροσωπείς ή που είναι στην κυβέρνηση, είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ότι ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε, ούτε το πρόσωπο. Τον ενδιαφέρει ότι εκπροσωπείς αυτή τη χώρα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και δεύτερον, ότι η αξιολόγηση μπορεί να μην κλείσει για δικούς τους λόγους. Όπως στο παραδείγματος χάρη που συνέβη το 2014, που ήταν υπουργός ο κύριος Χαρδούβελης. Γιατί μην λέμε τώρα το email του Χαρδούβελη, ήταν αυτό που πρότεινε ο ίδιος, όχι αυτά που δέχονταν οι δανειστές. Επομένως, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση η οποία έχει φέρει καταστροφή. Αναφέρατε στοιχεία από το άρθρο της Κυριακάτικης Κόντρα News, η οποία έχει φέρει καταστροφή. Έχουμε μείωση του ΕΠ 26,3, αύξηση των φόρων, αύξηση της ανεργίας, τρομακτική φτώχεια και δεν βγαίνουμε. Και σε εμάς να μας λέγανε πριν από 7 χρόνια ότι μετά από 7 χρόνια θα ζητάγαν και άλλα μέτρα, μπορεί να μην το πιστεύαμε. Θα λέγαμε έλεος, κάπου θα σταματήσει. Δεν σταματάει όμως. Μάλιστα. Και όσο περνάει καιρός θα συνεχιστεί. Επομένως είναι απαραίτητη μια άλλη, ναι, ναι. Λύση, ναι. Μια άλλη λύση μια για τον λύση. Τόπο. Για τον τόπο. Εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωζώνη μετάβαση είναι φυλακή, εθνικό νόμισμα, λέτε, ναι. Και δεν μπορείς και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευχαριστώ πολύ, να διευθύνεις και να πάρεις τον έλεγχο της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπανού. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάτι σε όσα είπε η κυρία Σπανού. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος Σουρμελίδης. Θα σας δώσω την ευκαιρία στη συνέχεια. Κύριε Σουρμελίδη, σας ακούμε για να περάσουμε και στη δημοσκόπηση, τη φρέσκια. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Παρά τα θρυλούμενα, η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει την αξιολόγηση. Θεωρεί από το Δεκέμβριο ότι οι πολιτικές ανισορροπίες, θα μπορούσαμε να πούμε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο το ευρωπαϊκό πεδίο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και γι' αυτό προσπαθεί να κλείσει την αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ήθελε να προσθέσει σε λευκό χαρτί και νέα ηφαισιακά μέτρα. Συγκρούονται πάρα πολλά πράγματα, είναι κουραστική η συζήτηση, όχι μόνο για όσους ασχολούνται, πάρα πολλές φορές είναι και αδιέξοδη, διότι τελικώς από την κυρία Λαγκάρτ που είναι σε ένα οργανισμό μη πολιτικό, ναι. Σε ένα διεθνή οργανισμό, εν πάση περιπτώσει οικονομικής φύσεως, μέχρι βεβαίως την κυρία Μέρκελ και πολλούς άλλους, ασχολούνται με την πολιτική τους επιβίωση. Και αυτό που κάνουν είναι να αδιαφορούν πλήρως για ποιες είναι οι επιπτώσεις. Πολύ ωραία το είπε σήμερα ο κύριος Γκάμπριελ με την καθυστέρηση κάποιων ετών ότι πρόκειται για μια οικονομία βουντού αυτό που προτείνουμε. Παρ' όλα αυτά το προτείνουν και απαιτούν διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει νέα ηφαισιακά μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν συνολικά την οικονομία και θα χαλάσουν αυτό που προς το τέλος του 2016 φάνηκε ότι μπορούμε να πάμε σε μια πιο σταθερή κατάσταση και σε ένα πιο σταθερό βηματισμό. Θα ήταν εντελώς άδικο για πολιτικές σκοπιμότητες λόγω της ανισορροπίας στην Ευρώπη να μπλέξουμε σε αυτή την ιστορία αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες ακόμα. Πολλοί λένε ότι θα μπούμε και στον Απρίλιο γι' αυτό ώστε να καταλήξουμε σε μια οριστική συμφωνία η οποία το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι οι εκταμιεύσεις και η ποσοτική χαλάρωση. Λέω και πάλι όμως ότι είναι και για τους Έλληνες πολίτες είναι εξαιρετικά βασανιστικό. Είναι μια καταστροφική συζήτηση η οποία οδηγεί σε ηφαισιακή αντίληψη και σε την αντίληψη ότι αύριο κιόλας πάλι καταστρεφόμαστε. Φάνηκε άλλωστε και από την απόσυρση κάποιων καταθέσεων που βέβαια
είναι, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πληρώνονται υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει και απόσυρση καταθέσεων ή μεταφορά χρημάτων, ακριβώς γιατί και πάλι μπήκαμε σε μια ψυχολογία η οποία είναι καθημερινή και η οποία λέει ότι αύριο καταστρεφόμαστε. Λοιπόν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποφευθεί και χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και από λοιπόν. Τα κόμματα. Και από τα κόμματα και, από τα και γενικά και από εμάς χρειάζεται. Και φάνεται αυτό και από τη δημοσκόπηση που θα αναφέρω. Πάμε τώρα. Στη δημοσκόπηση, φίλες και φίλοι. Ναι. Πάμε στη δημοσκόπηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, την πρώτη κάρτα. Θα τις δείξω τις κάρτες και θα κάνουμε ένα γενικό σχολιασμό όλοι. Όλοι μετά. Η πρώτη κάρτα είναι αυτή που βλέπετε, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη κάρτα από όλη από αυτή τη δημοσκόπηση. Το ερώτημα είναι η κυβέρνηση να απορρίψει τα νέα μέτρα με συνέπειες ή να αποδεχθεί τα νέα μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση. 32,2% να αποδεχθεί τα νέα μέτρα ώστε να μην έρθει σε ρήξη με τους δανειστές για να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση. Αλλά 54,8% να απορρίψει τα νέα μέτρα ακόμα και αν αναγκαστεί να έρθει σε ρήξη με τους δανειστές με ορατή πιθανότητα την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Και το 13% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό το στοιχείο, το ότι φταίνει οι δανειστές, υπάρχει και σε δημοσκόπηση που είχε γίνει το Δεκέμβριο. Και θέλω να συμπληρώσω ότι σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι με μεγάλες διαφορές μπροστά. Συγχρόνως όμως ο κόσμος λέει αυτό που λέει και εδώ. Να απορρίψουν και σε μεγάλες πλειοψηφίες μάλιστα. Να απορρίψουν τα μέτρα. Είναι να απορρίψουν τα μέτρα. Ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος ψήφου. Δεν είναι η μοναδική δημοσκόπηση που το δείχνει. Σωστό. Ναι. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Αυτή είναι πολύ σημαντική η κάρτα, φίλες και φίλοι, η πρώτη που δείξαμε. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Με σαφέστατο ερώτημα, θέλετε η χώρα να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ? Σίγουρα ναι, μάλλον ναι, είναι 58,8% το σύνολο. Δηλαδή περίπου οι 6 στους 10 θέλουν η χώρα να παραμείνει στο ευρώ. Είναι ένα μήνυμα από αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρο. Εντός του ευρώ η Ελλάδα θέλει το 60% περίπου του ελληνικού λαού. Μάλλον όχι, σίγουρα όχι, είναι στο 38,1 και δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι στο 3,1. Πάμε στην τρίτη κάρτα. Πόσο πιθανό είναι να προκηρυχτούν εκλογές το 2017, κύριε Καλοκαιρινέ? Πολύ ωραία. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, σύνολο 58,6 πιστεύει. Εκλογές 58,6 πιστεύει θα γίνουν εκλογές το 2017. Όχι τόσο πιθανό, καθόλου πιθανό, 25,6 και δεν απάντησε κοντά στο 16%. Δηλαδή οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, μέσα στο 17 εκλογές. Πάμε στην παρακάτω κάρτα. Εικόνα πολιτικών αρχηγών. Εδώ εμφανίζεται πιο δημοφιλής αρχηγός, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η κυρία Γεννηματά, 31,7 θετικές. Στο 19,5 η κυρία Γεννηματά θετικές. Με 6 μονάδες άνοδο. Ορίστε. Γενικά είναι ανεβασμένη η κυρία Γεννηματά. Και γενικά είναι το, η Δημοκρατική Συμπάταξη είναι ανεβασμένη. 18,3 ο κύριος Τσίπρας τρίτος. 14,1 ο κύριος Κουτσούμπας. 13,9 ο κύριος Λεβέντης. 12,3 ο κύριος Θοδωράκης. 8,6 ο κύριος Καμένος. 5,9 ο κύριος Μιχαλολιάκος. 5,2 ο κύριος Λαβαζάνης. 13% η κυρία Κωνσταντοπούλου, που σας είπα ότι έγινε μια εκδήλωση προχθές και ήταν μαζί και ο κύριος Λαβαζάνης και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και για να δούμε τι θα δούμε, αν θα αποφασίσουν δηλαδή οι πρώην σύντροφοι να κατέβουν μαζί στις εκλογές όποτε και να γίνουν αυτές. Ήταν σημαντική η εμφάνιση και των δύο, και θα δούμε, διότι αν κατέβουν αυτοί οι δύο μαζί, ο κύριος Λαβαζάνης και η κυρία Κωνσταντοπούλου, και ακολουθήσουν και άλλοι αντιμνημονιακοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μέτωπο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη Βουλή, φίλες και φίλοι. Και η Ανταρσία μαζί τους. Η Ανταρσία, μπορεί και το ΕΠΑΜ, δεν ξέρω. Μπορεί. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός η άλλη κάρτα. Κανένας από τους δύο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Κανένας από τους δύο. 45%. 33% έχει 0,1 ο κύριος Μητσοτάκης. 18,9% έχει ο κύριος Τσίπρας. 3,8% δεν απαντήσανε. 3,8%. Και πάμε στην ικανότητα διακυβέρνησης. Νέα Δημοκρατία στο 32,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 13,2, αλλά κανένα από τα δύο 50,6, δηλαδή ο κανένας από τους δύο είναι ικανότητα διακυβέρνησης. Και παρακαλώ πολύ να δούμε την πρόθεση ψήφου, την πρόθεση ψήφου θέλω να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 27,2 και το ΣΥΡΙΖΑ στο 14,2, τη Χρυσή Αυγή στο 7, το ΠΑΣΟΚ στο 6,9 αναβασμένο, το ΚΚΕ ανεβασμένο στο 6, 2,1, για διάβασε Σπύρο, 2,1 το ποτάμι, 2,3 οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 2,3 η Ένωση Κεντρών, 2,1 τι είναι?
Η πλεύση. Η πλεύση Ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δείξτε και την υπόλοιπη κάρτα της πρόθεσης ψήφου. Υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πάμε άλλο κόμμα 6,1. Δεν αποφάσισατε να απαντώ 9,8, 1,7 και λευκό άκυρο αποχείρη 10,5. Υπάρχει ένα 22% εκτός πλαισίου, εν πάση περιπτώσει. Ένα 22% εκτός πλαισίου. Τη λαϊκή ενότητα την έχει. Όχι, δεν την έχει εδώ. Γιατί δεν την έχει. Δεν την έχει. Σπονσάρει άλλες δυνάμεις του χώρου. Δείξτε και την εκτίμηση ψήφου τώρα, κύριε Καλοκαίρινα. Για να δούμε πού πάει. Πάει στο 30,7 η Νέα Δημοκρατία, στο 16 ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,9 κοντά στο 8% η Χρυσή Αυγή. Πολλοί μου λένε ότι στα κομματικά επιτελεία, και θέλω να τα λέω, ότι η Χρυσή Αυγή παρουσιάζει διψήφια νούμερα, φίλες και φίλοι. Αυτό μου λένε. Στα γραφεία των κομμάτων υπάρχουν μετρήσεις, οι μυστικές που λέμε οι μετρήσεις, και η Χρυσή Αυγή είναι πάνω από 10%, έτσι μου λένε εμένα. Τώρα τι να σας πω. 7,8 το Πασόκ, ανεβασμένο, 7,7 το Κουκουέ. Υπάρχει λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, ένα μπλοκ τριών δυνάμεων που συναγωνίζονται για ποιο θα είναι τρίτη πολιτική δύναμη, αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Για την άποψή μου, 2,4, με συγχωρείτε κύριε Καμά, μισό λεπτό. 2,4 το ποτάμι, 2,6 η ανεξάρτητη Έλληνες. Το παλεύει το ποτάμι. Παρά τις αποχωρήσεις, παρά τον αποδεκατισμό που έχει γίνει, το παλεύει. 2,6 Ένωση Κεντρών, 2,6 η ανεξάρτητη, 2,4 η πλεύση Ελευθερίας. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν αποφάσισα 13, άλλο κόμμα 6,9, πάνω, κοντά στο 20% είναι όλο αυτό. Και κύριε Κίρτσο, ξεκινώ με εσάς να κάνετε ένα σχόλιο για όλα αυτά που δείξαμε, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω ότι είναι η δημοσκόπηση της MRB και έγινε για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, που παρουσιάζει η Μάρα Ζαχαρέα. Mm-hmm. Παρακαλώ, κύριε Κίρτσο. Λοιπόν, εντάξει, εδώ νομίζω φαίνεται και το δίλημα της κυβέρνησης. Δηλαδή, έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο κύριος Τσίπρας. Και να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2015 ήταν το μεγάλο πολιτικό ατού του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Τώρα βλέπω εδώ έχει 18% θετικές γνώμες και 67 αρνητικές. Δηλαδή είναι στο μείον 50. Οι αρνητικές ξεπερνάνε 50 μονάδες τις θετικές. Άρα πώς μπορεί ένας τόσο αποδυναμωμένος πρωθυπουργός να πάρει αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Γιατί οι αποφάσεις θα είναι δύσκολες. Δεν υπάρχει τώρα καμία αμφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό γίνεται αυτή η μάχη που σου λέει καλύτερα να χάσουμε χρόνο σε βάρος της οικονομίας, αλλά να βρούμε μία διέξοδο ή ελπίζουμε ότι θα βρούμε μία διέξοδο, ώστε να διατυπώσουμε τα μέτρα με έναν τρόπο που δεν θα καταστραφούμε πλήρως. Και έχει πλάκα το πώς το σκέφτονται, διότι θυμήθηκαν τη μείωση του έμφυα, ναι, την οποία την πρότεινε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και διότι ακούσαμε με την πρόταση Μητσοτάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν η μείωση του έμφυα είναι το μεγάλο ατού για να καταπιούν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολιτική αμηχανία, ναι, σε επίπεδο κυβέρνησης. Τώρα να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Διότι όπως έτσι κάπως χερέ κακά. Άμα ακούτε τέτοιο πρόλογο από τον Κίρτσο, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, κάτι θα μας βγάλει, ναι, θα μας βγάλει λαγουδάκι από το καπέλο τώρα. Για να δούμε. Όπως κάπως χερέ κακά τονίσατε. Εγώ χερέ κακά. Κανένας υπερισχύει και κάτι τέτοιο. Αυτή είναι, αφού είναι 50% ο κανένας. Εντάξει. Τι να λέμε, η ικανότητα διακυβέρνηση 50,6. Άρα η έλλειψη αξιοπιστίας είναι πια, δεν είναι μόνο σε βάρος κυβέρνησης, σε βάρος του πολιτικού συστήματος. Και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτοί είμαστε οι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος. Επομένως, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, θα σας πω ότι είναι αντιφατικές οι δύο πρώτες μετρήσεις. Δηλαδή, στην πρώτη φάση λένε δεν θέλουμε μέτρα, δεν πάμε να φύγουμε από το ευρώ. Και στη δεύτερη φάση, που ενδεχομένως το σκέφτονται, λένε εντάξει, να μείνουμε στο ευρώ. Θα πω όμως ότι. Δεν είναι αντιφατικό, όχι με κάθε κόστος. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια. Δεν είναι και τόσο αντιφατικό. Υπάρχει μια πλειοψηφία. Ναι, αλλά θα πρέπει να επιλέξεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα υπογράψει η κυβέρνηση και θα διαμαρτυρόμαστε όλοι. Και εσείς πρέπει να επιλέξετε αξιολόγηση ή εκλογές. Ναι, αλλά. Επιλέγετε κι εσείς. Εμείς, με συγχωρείτε. Λέτε και τα δύο. Εμείς, όχι. Δηλαδή, εδώ κατηγορούμαστε ότι αν κάναμε εκλογές που ζητάγαμε θα χάναμε τρεις μήνες. Πότε θα χάσαμε τρεις μήνες. Αλλά να θυμίσω ότι η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε να κλείσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Το Φεβρουάριο του 2016. Μάλιστα. Εδώ έχουμε τα γενέθλια της καθυστέρησης της αξιολόγησης και μας κάνουν κριτική ότι καθυστερούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, θα μας τρελάνουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Τσακώνεται το δούνο. Ναι, εντάξει τώρα. Τσακώνεται. Ο Τσίπρας θα έπρεπε καταρχήν. Ο Τσίπρας τα έχει πει πολύ καλά ο Χρυσόγονος να έχει σοβαρή ενημέρωση για το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δεν τα ξέρει, να του την προσφέρουμε κι εμείς. Διότι από ό,τι φαίνεται,
δεν αντιλήφθη τι σημαίνει το Brexit, τι σημαίνει ο Τραμπ, τι σημαίνουν όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις. Και έβγαινε ο κύριος Τζανακόπουλος και έλεγε: εμείς δεν βιαζόμαστε. Λέει, δεν βιαζόμαστε, λίγο, βιάζονται λέει, οι άλλοι, βιάζονται οι εταίροι. Πού τα είδαν αυτά στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στο 38%, οι οποίοι πλέον οι άνθρωποι μέσα στον προβληματισμό και ενδεχομένως και στην απελπισία τους είναι υπέρ της δραχμής. Άρα ο διάλογος πρέπει να γίνει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω αυτό το διάλογο. Ίσως δεν πρέπει να γίνει σε επίπεδο ηγετών, γιατί οι ηγέτες, επειδή διαπραγματεύονται με τους έξω, πρέπει να δείχνουν αποφασισμένοι να στηρίξουν την παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Διότι εφόσον υπάρχουν και πιστωτές, Ευρωπαίοι εταίροι και πιστωτές που θέλουν να μας πρόξουν λίγο έξω από την Ευρωζώνη για να τελειώνουν μαζί μας, θα στείλουμε το λάθος πολιτικό μήνυμα. Αλλά η συζήτηση είναι δημόσια και είναι αναπόφευκτη. Διότι ο κόσμος έχει χάσει την πίστη του στο ευρώ, με την έννοια ότι το ευρώ ήταν η κατοχήρωση ακούστε του, μήνυμα, του ισχυρού. Ακούστε ναι. μήνυμα, επειδή μιλάτε για το νόμισμα. Πρώτον, δύο ερωτήματα έχω. Το πρώτο ερώτημα είναι τα ποσοστά. Τα ποσοστά. Δείξτε και τον κύριο Κίτσο. Και θέλω να δούμε την εκτίμηση, όχι την πρόταση, την εκτίμηση ψήφου, κύριε Καλοκαιρινέ. Για δείξτε, για να του κάνω την ερώτηση, αν αυτό το ποσοστό πιστεύετε ότι θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ποσοστό. Για πείτε. Με αυτή τη λογική που έχει αυτό το ποσοστό εννοώ. Όχι αυτό το ποσοστό δεν δίνει. Εγώ θα σας πω το εξής. Με αυτή την τάση που έχει αυτό το ποσοστό. Εντάξει, ότι είναι λάθος να σκεφτόμαστε αυτοδυναμία. Και μην ξεχνάτε ότι 85% συσπήρωση έχει ταβάνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χαμηλά. Εντάξει, ναι. Σωστό είναι αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλύτερα στην τελική ευθεία που τέλος πάντων θα συσπηρώσει τον κόσμο του. Διότι νομίζω έχει ένα 25-30% από αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι, οι οποίοι δεν έχουν πάει σε άλλα κόμματα και το ξανασκέφτονται. Και το ξανασκέφτονται ακόμα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, το πλεονέκτημα τώρα της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακριβώς, αλλά είναι σημαντικό. Και αν σκεφτούμε ότι χάσαμε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με 8 μονάδες διαφορά, τώρα θα κλεγόμαστε που είμαστε πρώτοι τόσο. Όχι, ναι. Αλλά. Εγώ θα σας έλεγα ότι η αυτοδυναμία με τη λογική Παυλόπουλου ότι ο πρώτος κερδίζει τη ρουλέτα και φεύγει από την αίθουσα χαρούμενος γιατί πήρε το εκλογικό λότο, δεν έχει καμία σημασία σε αυτές τις συνθήκες. Διότι άμα φύγεις με ένα 35% που σου δώσει την αυτοδυναμία και πώς θα αντιμετωπίσεις την κοινωνία μετά. Δηλαδή θα τους πεις ελάτε να σας οργανώσω, τα μέτρα θα είναι αναπόφευκτα δύσκολα και με τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα θα πάμε καλύτερα γιατί ξέρουμε τη δουλειά καλύτερα κτλ. Αλλά όταν θα ξεκινάς με ένα 35-36%, τι θα λες ότι είσαι αυτοδύναμος. Εδώ πια μετράει σε συνθήκες ακραίας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μετράει αυτοδυναμία στην κοινωνία, δεν μετράει αυτοδυναμία στον εκλογικό νόμο. Αυτά είναι σε συνθήκες ομαλότητας που ο ένας κάνει πάση στον άλλον. Εδώ πέρα θα πέσουν κορμιά. Ακούστε ένα ερώτημα. Ούτως ή άλλως. Μου επιτρέψετε ένα ερώτημα να σας μεταφέρω από τον κύριο Νίκο από τις Σέρες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κίτσο, αν ήσασταν 2 χρόνια άνεργος, τι νόμισμα θα θέλατε? Λοιπόν, θα σας πω και για το νόμισμα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας στην Ελλάδα? Το πρόβλημά μας είναι το χρέος. Είναι η δέσμευση. Νομίζω όλοι το συζητάμε και η κυρία Σπανού το είπε. Το υπογράμμισε. Χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά μη βιώσιμο. Ναι, εντάξει, είναι το χρέος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή το χρέος είναι πλέον κυβερνητικό, δεν υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις πιστωτριών χωρών που να θέλουν να αυτοκτονήσουν πολιτικά και να πούνε ότι χαρίζουμε το 1 τρίτο. Γιατί μόλις το πει αυτό ο Σόιμπλε, για παράδειγμα, η εναλλακτική για τη Γερμανία ή οι φιλελεύθεροι που κάνουν καμπάνια να φύγει η Γερμανία από το ελληνικό πρόγραμμα, είναι τώρα 12% η εναλλακτική και 6% η φιλελεύθερη και οι δύο προς τα δεξιά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο ένας θα πάει 15 με 20 και ο άλλος θα πάει στο 10. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία. Για να επιβιώσουμε στην Ευρωζώνη πρέπει να μας χαρίσουν, ας το βαφτίσουν ρύθμιση, αναδιάρθρωση ή οτιδήποτε, τουλάχιστον το 35% του χρέους. Για να συνέλθουμε δηλαδή. Αλλιώς θα πληρώνουμε και δεν θα προλαβαίνουμε. Για να φύγουμε τώρα από το ευρώ, πρέπει να μας χαρίσουν το 70% του χρέους. Γιατί? Διότι φεύγοντας από το ευρώ, θα πάμε να κάνουμε ανταγωνιστική υποτίμηση για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία. Και όντως έτσι θα γίνει. Αλλά κάνοντας την υποτίμηση, διπλασιάζεται το χρέος, το οποίο θα είναι σε σκληρό νόμισμα σε ευρώ, ενώ εμείς θα έχουμε τη δραχμή. Και αντί να χρωστάμε 180, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα χρωστάμε 300 ή 350% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επομένως, είμαστε στην παγίδα του χρέους για να χρειάζεται να μας δώσουν μια διέξοδο στην Ευρωζώνη. Μάλιστα. Αλλά αν θέλουμε να πάμε στη δραχμή, χρειάζεται διπλή διέξοδο. Ερώτημα τελευταίο για να περάσω στον κύριο Χιρδάρη. Ακούστε το ερώτημα.
εάν ήσασταν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι υποθετικό το ερώτημα, αλλά εσείς θα απαντήσετε. Και σας ζητάγανε τα μέτρα που ζητάνε τώρα, το Δουνουτού κτλ. Πλεονάσματα 3,5% ζητάει ο Σόιμπλε και μέτρα ζητάει το Δουνουτού. Τι θα κάνατε, τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση, να δεχτεί μέτρα, να μην δεχτεί. Ποια είναι η άποψη Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει, θα σας πω ποια είναι η άποψη. Το δράμα με εμάς είναι ότι μας θυμάστε κάθε φορά που είμαστε στο πέναλτι. Δηλαδή, εμείς το ρόλο μας δεν είναι να κάνουμε τους τερματοφύλακες στα πέναλτι. Παρακαλώ, εμείς θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Μπάλα χωρίς το γρουσούζι. Λοιπόν, με το σκεπτικό ότι αν είχε αποφύγει την κρίση του 2015, η οποία διέλυσε το τραπεζικό σύστημα και διάφορα πράγματα, αν είχε αποφύγει την καθυστέρηση, την ετήσια κτλ. Σίγουρα τα μέτρα δεν θα ήταν τόσο, τώρα τι κάνουμε, τόσο εντάξει, δύσκολα. Τώρα. Εντάξει, τώρα τι λοιπόν. Τι κάνουμε λοιπόν. Αύριο που είμαστε στο πέναλτι. Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν είναι ο ρόλος μας εμάς να πιάνουμε τα πέναλτι. Δεν έχει άποψη. Η αυριανή κυβέρνηση λέει ο Μητσοτάκης ο Θάστας. Και θα είναι λέει αυριανός πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τι δεν έχει θέση, δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε θέση. Πείτε λοιπόν. Εμείς λέμε ότι. Ξεκάθαρα. Δείξτε τον κύριο Σουρμελίδη στη θέση μου, παρακαλώ. Ότι θα έπρεπε, εάν είχε κινηθεί σωστά η κυβέρνηση και είχε πάει σήμερα με το χρονοδιάγραμμα που ίδια υπέγραψε, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εάν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των σκληρών μέτρων ή της εξόδου από την Ευρωζώνη, έχουν μικρότερο κόστος τα σκληρά μέτρα. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι παθαίνουν μια κρίση ευθυξίας, φεύγουν και αύριο το πρωί αναλαμβάνουμε, σίγουρα θα υπάρξουν μέτρα. Αλλά αν ας πούμε υποθέσουμε ότι τώρα ζητάνε οι σκληροί της Ευρωζώνης και το Δουνουτού 4-5 δις και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ένα συμβιβασμό στα 2,5-3. Εμείς ως πιο άξιοι και τα λοιπά. Μόλις δεν σας τα κατεβάσουν, θα κάνω 1,5. Δεν το πιστεύετε ούτε εσείς αυτό. Γιατί, δεν κατάλαβα. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Σας αγαπάνε δηλαδή. Είστε σοβαρός. Όχι, δεν είναι αυτό. Καταρχήν έχουμε... έχουμε διαφορετικές προτάσεις οικονομικές. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, μπορούμε να προκαλέσουμε μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά δεν γίνονται σε ένα 24 ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ερώτημα και άμεση απάντηση. Είπατε, είσαστε κατά του νόμου Παυλόπουλου ή υπέρ του νόμου Παυλόπουλου? Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος από τους νόμους. Άρα είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Όχι, εντάξει. Άλλο να σπρώξεις. Άλλο να σπρώξεις έναν ο οποίος θα πάρει 35-40% τελφάω, και άλλο τώρα να πιάνει τον πρώτο και να τον κάνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίτσο. Ευχαριστώ. Έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σας. Κρίνεστε κι εσείς, όπως κρινόμαστε όλοι από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Κύριε Χιρδάρη, πώς σας φάνηκε η. Να έρθουμε λίγο στα πολιτικά. Σας ρωτήσω και πολιτικά κι εσάς. Να με ρωτήσετε. Πώς σας φάνηκε η δημοσκόπηση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα και για την διαπραγμάτευση να μας πείτε και τις πολιτικές εξελίξεις, πώς τις βλέπετε? Εντάξει, καταρχήν πρέπει να πω για τη δημοσκόπηση. Παρακαλώ. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η ωριμότητα αυτών που απάντησαν. Δηλαδή, μέσα σε 2 λεπτά που απαντάει στις ερωτήσεις, φαντάζομαι, ο καθένας, διαπιστώνω το εξής, ότι το 54%, άρα η πλειοψηφία, λέει ότι στη δύσκολη επιλογή επιλέγω το εθνικό νόμισμα, άρα πάω στη δραχμή. Τη ίδια πλειοψηφία επαυξημένη, το 58% δηλαδή, των ιδίων ανθρώπων, λέει το εξής, ότι εγώ προτιμώ το ευρώ. Αυτό που είπε, όπως είπε και ο κύριος Κύρισος, αυτή η αντιφατικότητα που μπορεί να χαρακτηρίζεται και μία αντιφατικότητα από τους συνδετημόνες, είναι δείγμα ότι δεν ξέρουμε το τι θέλουμε ως ελληνικός λαός. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και με προβληματίζει. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θέλουν και οι ανώριμοι θα επιλέξουν εξουσία πάλι κατάλληλη? Δεν το ξέρω. Εκείνο που πρέπει όμως να σας πω είναι το εξής. Αυτό που παρατηρώ επίσης από την δημοσκόπηση, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Απλώς κάνω μία ως πολίτης. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι υπάρχει μία σταθερή αυξητική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, μία μείωση της κυβέρνησης του κυβερνητικού συνασπισμού και επίσης αυτό που είναι ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ, βλέπω ότι υπάρχει μία ανωδική τάση αυτών. Εκείνο που πρέπει να πω για το θέμα της αξιολόγησης και έτσι που με ρωτήσατε, πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ πολύ, διότι εάν δεν τελειώσει η ιστορία της αξιολόγησης, φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα σαν χώρα και μπορεί να έχουμε υποχωρήσεις και οπισθοδρομήσεις, αυτές που δεν μπορούμε να φανταζόμαστε. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση και με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να τελειώσει αυτό το θέμα της αξιολόγησης, το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η μη αποφασιστικότητα για το τέλειωμα ενός θέματος που έτσι και αλλιώς θα τελειώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιρδάρη.
Και πέρα από την δημοσκόπηση για τα ελληνικά πράγματα, φίλες και φίλοι, έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση στη Γερμανία. Είναι νέα δημοσκόπηση και τα αποτελέσματα είναι φοβερά. Εάν είχαμε σήμερα εκλογές, ο Σούλτς θα καθάριζε τη Μέρκελ με 49%. Μπερδεύετε τη δημοτικότητα με την πρόθεση ψήφου. Δεν μπερδεύω τη δημοτικότητα. Δεν μπερδεύω. Έχω διαβάσει κι εγώ. Το έχετε διαβάσει. Η κυρία Μέρκελ συγκεντρώνει, θα σας πω, 38% των ψήφων συγκεντρώνει η Καγκελάριος και 49% ο Σούλτς. Είναι η προτίμηση. Η ψήφη είναι 34% για τους Χριστιανοδημοκράτες και τους ανέβασε τους Σοσιαλδημοκράτες από το 22% στο 31%, ακριβώς επειδή έχει πολλά προσωπικά πολιτικά πλεονεκτήματα. Είναι τόσο δημοφιλής που ανεβάζει το κόμμα. Ο Μάρτιν Σούλτς, φίλες και φίλοι, σύμφωνα, ακούμε τον κύριο Κίτσο, τον οποίο δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω. Σας διαβάζω όμως το τηλεγράφημα από το εξωτερικό, το οποίο λέει για αυτή τη δημοσκόπηση ότι ο Μάρτιν Σούλτς, υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών στις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, θα εξασφάλιζε αν γίνονταν εκλογές σήμερα ποσοστό 49% στη θεωρητική περίπτωση μιας άμεσης διεξαγωγής εκλογών, έναντι ποσοστού 38% της Άγγελα Μέρκελ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Μέρκελ προηγούνταν του Σούλτς με ποσοστό 44% έναντι 40%. Ναι, άμα είχαν προεδρικές εκλογές τύπου ΗΠΑ, που πας και διαλέγεις τον αρχηγό και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αν είχαν να διαλέξουν τις δύο προσωπικότητες, γι' αυτό είπε υποθετικό, θα ήταν 49 που δείχνει πόσο δημοφιλής είναι. Διάφορες ερμηνείες των ευρημάτων κάνουν. Σωστά. Αλλά, και εκεί το σύστημα είναι 16, γίνονται 16 τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Μόνο η δημοσκόπηση της Bild έβγαλε τους σοσιαλδημοκράτες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες, μια-δύο μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Όλες οι άλλες δείχνουν μειωμένη, αλλά πολύ μειωμένη, γιατί πριν τρεις εβδομάδες, πριν τον Σούλτς, ήταν 12-14. Δηλαδή ανεβαίνει διαρκώς ο Σούλτς, αυτό μας λέτε, κύριε Κίτσο. Ανεβαίνουν οι σοσιαλδημοκράτες. Κύριε Φίλη. Κοιτάξτε, όσο και αν φανεί παράξενο, η δημοσκόπηση που είπατε είναι ελπιδοφόρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιους λόγους? Επειδή δεν είναι στις καλύτερες στιγμές του, θα έλεγα στις χειρότερες. Και από την άλλη, αφενός μεν η συσπήρωση στη μεν Νέα Δημοκρατία αγγίζει περίπου το ταβάνι με 85%, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει ευρύτατα πεδία να πάρει κόσμο. Και δεύτερον, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στις χειρότερες στιγμές του, το 50,6% να λέει κανέναν από τους δύο δεν θεωρώ ικανό, αυτό σημαίνει τι? Ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία κάνει διορθωτικές κινήσεις, θα ανέβει σημαντικά. Τι κινήσεις πρέπει να κάνει, εκείνη το ερώτημα τώρα λοιπόν. Τι κινήσεις πρέπει να κάνει, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε τα πράγματα, μας έλεγε ότι θα κάνει μνημόνιο, έκανε μνημόνιο. Μας είπε ότι θα κόψει συντάξεις, θα τα διαγράψει όλα με ένα νόμο κτλ. Και είδαμε μια νέα κατάσταση. Πολλοί λένε ότι δεν έχει. Ακούστε με. Πολλοί λένε ότι δεν έχει διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, μνημόνιο. Έτσι λένε. Σας λέω ότι λέει ο κόσμος. Άλλα μας έλεγε, άλλα κάνουν, άρα μία από τα ίδια λένε. Αυτή τη στιγμή η διαφοροποίηση και αντιπαλότητα δεν είναι μνημονιακή, αντιμνημονιακή, τελειώσαν αυτά. Όλα τα κόμματα είναι μνημονιακά, πέραν της Χρυσής Αυγής, του ΚΚΕ και της Λαϊκής Ενότητας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Οι υπόλοιποι όλοι είναι μνημονιακοί. Νεοφιλελεύθεροι και κοινωνιστές. Αυτό είναι. Νεοφιλελεύθεροι κοινωνιστές. Έτσι. Αυτοί που έχουν κοινωνική αντίληψη. Μα ναι, κυρία Σπανού, εσείς από την πρώτη μέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλατε να βγούμε να πάμε στη Δραχμή. Όταν εφαρμόζεις μνημόνια, και δεν αξιοθήκατε ένα σχέδιο να κάνετε. Ένα σχέδιο. Καλά. Δεν είχατε. Ποιο σχέδιο? Κοροϊδευόμαστε τώρα. Και θέλω επίσης να πω, μάθετε να ακούτε. Γιατί εφαρμόζεται μνημόνια. Σας είπα την άποψή μου εξ αρχής. Και μην κραυγάζετε. Εσείς δεν είχατε κανένα σχέδιο εξόδου. Και έχουν περάσει 2 χρόνια. Τώρα αρχίζετε κάτι να κάνετε. Το είχαμε και τότε και το παρουσιάζουμε επισήμως τώρα. Ότι παρόλο. Α, το είχατε από αλλά, τότε και ναι, το λέτε 2 χρόνια αν μετά. Αλλά κάνατε επιλογή. Κάνατε επιλογή, κύριε Φίλη. Εμπάς, γι' αυτό κάνατε και ο κόσμος σας έχει βάλει στο πολιτικό περιθώριο. Καλά, αυτό αφήστε να κρυφτεί. Φαίνεται αυτό δεν είναι απάντηση. Μέχρι τώρα φάνηκε.
Και, δεν και το φάνηκε είχα. Και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δεν το είχα από εσάς, γιατί εκφράζει και μια μικρότητα. Καλά, φαίνεται. Με συγχωρείτε. Δεν τραβάτε στον κόσμο. Το λοιπόν, δικό σας θέμα, εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά, αφήστε τώρα να τελειώσουμε. Εντάξει, παρά λοιπόν τις προσπάθειες. Καταστηγώ, λοιπόν, δεν αναφέρθηκα σε εσάς ονομαστικά, λάθος κάνετε. Δεν σας παίζω έτσι. Τουλάχιστον στη συζήτηση. Επειδή λοιπόν. Αφήστε τον ολοκληρώσει. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε, αυτά κάνουμε. Συνεχίζει. Τώρα λοιπόν. Καλά, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Όχι, δεν κάλανε. Και εσείς το έχετε κάνει πολλές φορές στην εκπομπή. Όλοι το κάνουμε. Πρέπει να δυσανομαρτήσει το πράγμα. Λοιπόν, αμάρτητος. Κοιτάξτε, παράλληλα. Θέλω όμως να δείξτε τον κύριο Σουρμελίδη, μπορείτε στη θέση. Αυτή τη στιγμή ο κύριο Σόιμπλ, ο κύριο Μητσοτάκη, έχει μεταβληθεί σε φων Άραγεν της καταστροφολογίας. Δηλαδή, θα πτωχεύσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνουμε, θα ράνουμε και τα λοιπά και οι λύσεις είναι οι εκλογές. Το έλεγε επί μήνες. Μετά το άλλαξε και λέει, κλείστε την αξιολόγηση και αν δεν μπορείτε, τότε να γίνουν εκλογές. Τώρα, μετά την επίσκεψη στον κύριο Σόιμπλε, πάλι λέει για εκλογές, αλλά το λέει πολύ ήπια. Δεν λέει τη λέξη εκλογές και λοιπά, ούτε σήμερα στη Βουλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία παραπέει σε κάποια πράγματα. Και βασικά επίσης έχει θέματα αυτότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι χωρισμένη, νομίζω, στα δύο. Και αυτό απηχεί και τη σωστή κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη να βάλει δύο αντιπροέδρους. Είναι η μία πλευρά φιλοευρωπαϊστές νεοφιλελεύθεροι. Και η άλλη πλευρά, οι οποίοι είναι με τον κύριο Γεωργιάδη και οι οποίοι στα θεσμικά και λοιπά θέματα δεν έχουν καμία σχέση με ανοιχτή Ευρώπη. Είναι μαύρη μαυρίλα στα θεσμικά. Ναι. Ολοκληρώσατε? Τελείωσα εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν έρθω στον κύριο Γεωργιάδη, λέω λοιπόν. Θέλω να... τελειώσα... ότι... Είπατε ότι τελειώσατε. Ναι, ότι δεν θα κάνει το 17 εκλογές. Δεν θα κάνει 17 εκλογές. Νομίζω όχι, γιατί θέλει το χρόνο να κάνει διορθωτικές κινήσεις όπως να βελτιώσει την καθημερινή συνθήκη ζωής των πολιτών. Το οποίο μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα κόστος. Ναι. Και έχει αρχίσει να το κάνει. Και γιατί δεν το κάνει? Στις δημόσιες. Άμα δεν έχει κόστος, κύριε Φίλε. Δεν έχει κόστος. Ναι. Δεν μπορεί ιστορικά να στηβάζουν. Γιατί δεν το κάνει τότε? Στις υπηρεσίες γιατί... θα το κάνει. Θα το κάνει πότε? Είναι υποχρεωμένο. Γι' αυτό σας είπα το 17 θα μείνει. Μακάρι να το κάνει. Μακάρι να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Λέτε ότι είχε απειρία, δηλαδή και το διετία που όχι, τους προηγήθηκε. Απασχολημένοι με τις διαπραγματεύσεις, με τις ιστορίες. Άμα κλείσει αυτή η ρημάδα η αξιολόγηση, θα είναι πιο ελεύθερη. Πάντως, κοιτάξτε, κύριε Φίλη, για να λέμε σοβαρά πράγματα στον κόσμο, κάθε κυβέρνηση έρχεται για να διορθώσει τα πράγματα. Άμα δεν είναι όριμη να τα διορθώσει. Τα διόρθωσε. Στο πρωτογενές πλεόνασμα. Μάλιστα. Αντί 3,5% το έκανε μισό πέρσι και 1,75% φέτος. Δηλαδή εξοικονόμηση 4-5 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πέφτουν στις πλάτες του λαού. Με και τα οποία ύφεση, είχαν υπογράψει για 4,5% φέτος. Με προηγούμενη ανάπτυξη. Ακούστε τι λέει ο κύριος Γιάννης. Και το βασική ευθύνη του Πασόκ που έρχεται σαν Μαγδαληνή Κραυγάζη είναι ότι το 10 ενώ είχε πολλά περιθώρια. Μα εσείς θέλετε συμπόρευση από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για φλερτ μεγάλο με το Πασόκ και το βρίζετε εσείς τώρα. Ο αδελφός σας θέλει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ. Και απ' την άλλη μας λένε μαζί όλη η κυβέρνηση. Αυτό δεν γίνεται. Το 10 λοιπόν. Είναι λογικός ο πανικός γιατί τα αποτελέσματα εκλογών. Δεν θα είναι με αυτόν τον δικοματισμό, θα είναι με άλλο. Είστε μια εκμόρροπη παράγκα που κάποιες συμπεριμονήσεις τη κρατάνε και καλύπτουν τρύπες. Εκμόρροπη παράγκα είστε άλλοι, το κάνουν δημοσκοπήσεις. Καλώς. Έχω ερωτήματα. Θα δούμε ποιο κύριε Καμά, με συγχωρείτε. Να δω τον κύριο Γεωργιάδη θέλω. Μας μένουν μόνο 10 λεπτά και οπότε θέλω την κατανόησή σας. Λοιπόν, έχω όμως ένα ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, για τον κύριο Κίρτσο. Εάν, κύριε Κίρτσο, εσείς που ξέρετε και πολύ καλά τα οικονομικά, μπορώ να δω για λίγο τον κύριο Κίρτσο. Εάν έχει δίκιο ο κύριος Σόιμπλε με την πολιτική λιτότητας ή αν οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη σε όλεθρο. Ποια είναι η άποψή σας? Εντάξει, αυτό τώρα δεν απαντιέται εύκολα. Θα σας πω το εξής. Αν μπορείτε γρήγορα να απαντήσετε. Λοιπόν, ότι ο Σόιμπλε είναι υπέρ της πειθαρχίας. Αλλά είναι μιλάμε για της εξόντωσης. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί αυτός εφαρμόζει το σύστημα με τεράστια επιτυχία στη Γερμανία. Και πεθαίνουν οι υπόλοιποι. Μα δεν είναι οι υπόλοιποι που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε εμείς που μπερδευτήκαμε και υπερχρεωθήκαμε. Είναι οι Ιταλοί που είναι στάσιμοι 10 χρόνια. Αλλά τώρα όλοι όσοι. Οι Γάλλοι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Οι Βρετανοί. Ένα λεπτό τώρα. Οι Βρετανοί μια χαρά πάνε. Δεν έχουν, και θέλουν να πάνε καλύτερα. Και αυτό, ένα από τα προβλήματα τώρα. Για να μην φάω το χρόνο. Θα σας πω το εξής. Ότι το πρόβλημα που έχουμε τώρα δεν είναι η διαμαρτυρία του Νότου.
η οποία ήταν το παραδοσιακό, ναι, ναι. Είναι η προσπάθεια αυτονόμησης, η προσπάθεια αυτονόμησης των επιτυχημένων. Ναι. Δηλαδή, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σου λέει καλύτερα μόνοι, γιατί έχετε τόσα προβλήματα σαν μέσος όρος, που εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι ψηφίζουν, έχουν αρχίσει και έχουν τη αντίληψη. Είναι πολύ δυναμική η οικονομία της Ολλανδίας και εντελώς παγκοσμιοποιημένη. Λοιπόν, αυτές είναι οι επικίνδυνες τάσεις, δηλαδή οι επιτυχημένοι αρνούνται να συμβάλλουν στο να σηκώσουν το ευρωπαϊκό φορτίο. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε επιτυχημένοι, μπορούμε χωρίς... Άρα εμάς δεν μας κάνει ο Σόιμπλε, η λογική του δεν μας αρέσει, δεν μας κάνει. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε, μας κάνει, δεν μας κάνει. Συνεννοηθούμε, δηλαδή... αλλά δεν μας κάνει ο άνθρωπος, αφού θέλει να κάνει το σαλόνι των πλουσίων και οι υπόλοιποι απ' έξω να είναι πέτες και να ζητιανεύουν, δεν μας κάνει αυτή η λογική, η πολιτική, η λογική του Σόιμπλε δεν μας αρέσει. Μας κάνει, για παράδειγμα, αυτός που μας κάνει πάρα πολύ, αλλά ούτε αυτό μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε, είναι ο Ντράγκη. Ο Ντράγκη με την ποσοτική χαλάρωση που είναι κάτι που δεν θα ήθελε ο Σόιμπλε και υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί τα παρακολουθώ από κοντά. Ναι, το ξέρω, δεν παρακολουθεί, γι' αυτό σας ναι, ωραία. Ρίχνει τα επιτόκια, άρα γίνεται πιο φθηνός ο δανεισμός του δημοσίου, άρα μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το χρέος αν είσαι νότιος και υπερχρεωμένος. Δεν μας κάνει, δεν μας κάνει. Αλλά δεν διαλέγουμε, αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι δεν θέλουμε άλλο Σόιμπλε. Είναι ένα συνέδριο. Δεν γουστάρουμε άλλο Σόιμπλε. Ωραία, πηγαίνετε να ψηφίσετε στη Γερμανία αν θέλετε. Δεν θέλουμε το Σόιμπλε. Κοιτάξτε, άμα είσαι Έλληνας πολιτικός. Πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή, μαζοχιστές είμαστε να μας βαράνε για να λέμε ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε. Απλώς λέω τώρα... πώς θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι και τον Σόιμπλε και τα προβλήματα που μπορεί να σου δημιουργήσει και τις ευκαιρίες που μπορεί να σου προσφέρει και τον Ντράγκη. Είδατε καμιά ευκαιρία να μας προσφέρει στα 7 χρόνια ο κύριος Σόιμπλε? Εγώ δεν έχω δει καμία. Εσείς βέβαια είστε πιο κοντά στο Σόιμπλε, ενώ γεωγραφικά που είστε πάνω, αλλά δεν έχω δει καμία... αλλά θα σας πω το εξής, για να το τελειώσουμε, θα σας πω ότι αυτοί που καταγγέλνουν κάθε πρωί το Σόιμπλε, αυτός έχει ρεκόρ δημοτικότητα στη Γερμανία, δεν τον αφορά η δημοτικότητά του στην Ελλάδα, που είναι στο 15%, τίποτα δηλαδή, συγκρίνεται πλέον με του Τσίπρα, να σας δώσω να καταλάβετε πόσο χαμηλά έχει πέσει ο Σόιμπλε. Αλλά αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα, εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Κίτσο, ευχαριστώ πολύ. Είναι χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, σας ακούμε. Ακούσαμε και από τον κύριο Κίτσο και από τον κύριο Χιριδάρη ότι υπήρχε σύγχυση μεταξύ των δύο πρώτων ερωτημάτων και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή να λες τα μέτρα δεν τα θέλει κανείς. Οπότε, ναι, στο 55% περίπου που απαντάει ο ελληνικός λαός ότι προκειμένου να μην ψηφίσουμε νέα μέτρα, να βγούμε από το ευρώ και να πάμε σε εθνικό νόμισμα, που κατ' εμάς θα ήταν μια καταστροφή, γιατί το ανέλησε σωστά και ο κύριος Κίτσος ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ και το ΑΕΠ μας, αλλά θα έχουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ μας, αλλά θα έχουμε πολύ μεγάλη υποτίμηση και πολύ ακριβότερα προϊόντα. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένα πακέτο μακαρόνια να πας να το αγοράσεις 2 και 3 ευρώ. Τι θα γίνει? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε παραγωγή, πολύ απλά θα υπάρχει υποτίμηση της δραχμής ή εισαγωγές. Όχι, δεν μπορούμε. Γιατί αν μπορούσαμε, θα γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα μην πλατιάσουμε. Τρομοκρατούμε περισσότερο τον κόσμο. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο. Μην δίνουμε και ελπίδα στον κόσμο ότι άμα πάρουμε στη δραχμή θα είναι εύκολα τα πράγματα. Χειρότερα θα είναι και πολύ πιο δύσκολα. Απλώ κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμο όταν απαντά σε δημοσκοπήσει δεν κάνει ανάλυση. Όχι, όχι, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τι αναλύσει. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω, κατακρίνουμε τους ανθρώπους λίγο άδικα. Το κόσμος έχει ζήσει. Όχι, δεν κρίνουμε τους ανθρώπους άδικα. Οι άνθρωποι, αυτό που ήθελα να καταλήξω τώρα, είναι κατασταλαγμένοι. Γιατί λένε, μπορεί να είναι σε σύγχυση τα πρώτα δύο ερωτήματα, αλλά το 50% περίπου λέει ότι δεν υπάρχει ούτε κατάλληλος πρωθυπουργός, ούτε κατάλληλη κυβέρνηση. Τι μας λέει ο κόσμος δηλαδή αυτή τη στιγμή? Δεν θέλουμε άλλο αυτούς που μας έφτασαν εδώ. Και ποιοι είναι αυτοί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους κάνει αυτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχαν ερωτήματα για το αν θα έχουμε εκλογές, υπήρχαν ερωτήματα για το εθνικό νόμισμα, υπήρχαν ερωτήματα για το ευρώ. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα. Για την οικουμενική που μέχρι τώρα σκοράρει 7 στα 10, δηλαδή το 70% του ελληνικού λαού σε όλες τις δημοσκοπήσεις έλεγε ότι θέλουμε οικουμενική. Αυτό γιατί έχει φύγει από όλες τις δημοσκοπήσεις? Εμείς, σαν Ένωση Κεντρών, βλέπουμε και πάντα μας έχουν χαμηλά το τελευταίο καιρό, όπως μας είχαν και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Στο 2% μας είχαν και μπήκαμε μέσα στη Βουλή. Ναι.
Αυτό που έχουμε να πούμε, γιατί πέσαν έξω και στις δημοσκοπήσεις, πέσαν έξω και στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015 που είχαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία και τελικά δίκιο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Ολοκληρώνω με μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί έχουμε 5 λεπτά μόνο να μιλήσουν και να πούμε. Βεβαίως δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, ναι. Και είδαμε ότι έπεσε έξω. Και στο δημοψήφισμα είδαμε ότι έπεσε έξω και στις εκλογές. Βλέπουμε πάρα πολλές κακές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων. Εμείς θα μιλήσουμε την ώρα των εκλογών, την ημέρα των εκλογών. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος και θα δείτε το ποσοστό που θα πάρει ένωση κεντρών. Και επίσης έχει κάνει και μια πρόταση ο πρόεδρος κ. Λεβέντης. Ναι, ναι. Να υπάρξει μια σύσταση ανεξάρτητης αρχής, ναι, όπου θα παίρνει όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και θα κρίνει κατά πόσο αυτά που βγαίνουν. Αυτό είναι σωστό. Πολύ σωστό. Είναι πραγματικά και όχι. Έχετε πολύ δίκιο για σε αυτό. Να ευνοούμε αυτούς που πληρώνουν τη δημοσκόπηση. Και να δούμε αν το ποσοστό μας θα είναι στο 2% ή στο 3% ή θα είναι πολύ υψηλότερα, γιατί οι ειδικές μας ενδείξεις λένε ότι είναι πάνω από 4 με 5% αυτή τη στιγμή. Κύριε Γιάννη Γεωργίου, να είστε καλά. Στείλατε πολύ ωραίο mail και γράφετε: δεν με νοιάζει αν ο ένας έμενε στο σπίτι του Βολτέρου και άλλος σε ξενοδοχείο. Εγώ ξέρω πως εδώ στην πατρίδα μου άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους. Εδώ σαργεί. Γράφει ο κύριος Γιάννης Γεωργίου. Κύριε Καμά, έχετε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι το σύνολο της δημοσκόπησης δείχνει τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό του εκλογικού σώματος. Αυτό οφείλεται στην κατάρρευση του σημερινού δικοματισμού. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτονόητη η δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ότι είναι αυτονόητο ότι θα αυξήσει τη συσπήρωσή του. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ του 2012. Απέναντίας η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όποιος δει την καμπύλη των δημοσκοπήσεων από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δείχνει ότι έχει έναν καθαρό διπλασιασμό των δυνάμεων. Δείξτε λίγο τον κύριο Σουρμελίδη στη θέση μου, ναι, κύριε Καμά. Αν το συγκρίνουμε και με άλλες δημοσκοπήσεις, κατακτάει και πάλι το συντριπτικό ποιοτικό πλεονέκτημα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η εκτίμησή μου είναι ότι η στρατηγική που έχει χαράξει από το καλοκαίρι η Φόφη γεννηματά, της δημιουργίας ενός προοδευτικού πολιτικού πόλου απέναντι στις συντήρησεις που εκφράζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι αποφέρει αυτό που ήταν ο στόχος μας, μια μεγάλη πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχω το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Σπανό. Λοιπόν, καταρχήν, από τη δημοσκόπηση εγώ κρατάω κάτι, ότι σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων είπαν και στη δεύτερη φάση, όχι απλώς και μόνο να μην ληφθούν τα μέτρα κτλ., ότι επιθυμούν την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε τι γινόταν σε προηγούμενα χρόνια. Κάποτε το ευρώ ήταν. Στο 85%, στο 87%. Ναι, ήταν βασική αξία. Επομένως, σημαίνει ότι και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται πηγαίνουν τα πράγματα εκεί. Δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει που λέμε για την παράθεση σε πρόσωπα, για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Η πολιτική έχει σημασία. Ακόμα και για τις κυβερνήσεις αυτές τις συμμαχικές, η πολιτική έχει σημασία. Μην ξεχνάτε ότι οι οικουμενικές κυβερνήσεις σε ένα βαθμό τις είχαμε ζήσει και προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον με περισσότερους εταίρους, συνεταίρους, ας πούμε, και με την κυβέρνηση Παπαδήμου και με την κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Πήρε μέτρα, κύριε Γεωργιάδη, πήρε μέτρα. Και μετά η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και με την συμμετοχή τότε του κυρίου Κουβέλη, μα ήτανε. Δεν μπορώ να το... Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Ήρθε ο κύριος Παπαδήμος και από την πρώτη μέρα ο κύριος Σαμαράς έλεγε εκλογές. Μην προσπαθείτε να φάτε το χρόνο. Δεν προσπαθώ να φάω χρόνο και εσείς με διακόψατε. Λοιπόν, όχι, λοιπόν. Αλλά να λέμε πράγματα που ισχύουν. Τα λέμε. Λοιπόν, και σε δύο σημασία που να μπορεί να προσφέρει έργο για να της δοθεί χρόνο. Σημασία έχει πολιτική. Αν έχουν αποφασίσει να είναι στα πλαίσια των μνημονίων, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Ναι, λοιπόν, και οι μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια των μνημονίων. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις έχουν φέρει την κατάσταση στη χώρα σε αυτό το σημείο. Μα δεν έχουν γίνει λοιπόν, μεταρρυθμίσεις. Με συγχωρείτε, έχουν γίνει και έχουν φέρει αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε. Έχω πάρει το λόγο. Έχω πάρει το λόγο, κύριε Λιάτσο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν με διακόπτετε και τελειώνει το πράγμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, επομένως η σημασία έχει πολιτική. Και η πολιτική έχει φέρει αυτά, έχει φέρει την κατάσταση σε αυτό το σημείο. Και δεν υπάρχουν να πούμε ότι εγώ θα ήθελα να μένω με την κοινωνία, αλλά υπογράφω μνημόνια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και δεν υπολογίζουμε και τα άλλα. Ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή, αναφερθήκατε στον Τραμπ κτλ. Ναι, ο Τραμπ εκφράζει κάτι όμως. Εκφράζει μια άποψη, όχι μόνο γιατί τον ψηφίσαν οι Αμερικάνοι, γιατί θεωρούσαν ότι είναι αντισυστημικός κτλ. Είμαι τελείως αντίθετο απέναντι του.
του, αλλά ότι ένα κομμάτι εκεί, ένα μεγάλο κομμάτι και της αμερικανικής αστικής τάξης θεωρεί ότι η παγκοσμιοποιημένη διαχείριση του καπιταλισμού τελειώνει. Βλέπουμε δηλαδή να έχουμε αποκλίνουσες στάσεις και στην Ευρώπη και με την Αμερική. Επομένως, είναι και υποχρέωση να σχεδιάσεις έναν άλλο τρόπο. Μάλιστα. Είναι και υποχρέωση να δεις ότι πώς μπορείς να επιστρέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ, νόμισμα. Κυρία Σπανού. Έτσι. Να είστε καλά. Κύριε Σουρμελίδη. Στις 25 Μαρτίου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για μια νέα πολιτική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη και έχουν μπει ήδη ζητήματα τα οποία και το Ευρωκοινοβούλιο έχει ψηφίσει ή ψηφίζει εν πάση περιπτώσει συζητά για έναν υπουργό οικονομικών για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά αντιφατικά στοιχεία από τη μια μεριά μια αιμονή ότι συνεχίζουμε την ενωμένη πορεία και όσο μπορούμε απέναντι και στο Brexit το οποίο χάλασε εν πάση περιπτώσει την εικόνα και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι οι κοινωνίες σε ό,τι αφορά τις εκλογές κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι πάρα πολύ ρευστό το τοπίο και πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα εύκολα για αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Και τελειώνω λέγοντας ότι επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα αυτά τα επίσης αντιφατικά του κυρίου Τραμπ σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε ένα νέο κύκλο εντάσεων Μάλιστα. και πολέμων, κάτι που μας αφορά άμεσα. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σήμερα τον κύριο Κίρτσο. Τον κύριο Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιρδάρη. Τον κύριο Φίλη. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Καμά, την κυρία Σπανού, να είστε καλά. Και τον κύριο Σουρμελίδη φυσικά. Βλέπετε, κυρία Λιάκου, ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε τι έχει η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς, φίλες και φίλοι. Είναι μια έρευνα του Θανάση του Λιτσογιάννη, συγκλονιστική. Με όλα τα στοιχεία για την επταετία των μνημονίων. Μην χάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Και έχω πει ότι εμείς δεν προσφέρουμε ούτε DVD, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε τέτοια στρατηγική. Έχουμε μόνο τη δημοσιογραφική ύλη, μόνο με ένα ευρώ. Και σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου που επιλέγετε κάθε Κυριακή την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Αύριο Σάββατο, σήμερα Σάββατο, η Κόντρα Νιούς έχει πρώτο θέμα. Κυριάκο, έλα να κάνεις εκπομπή στο Κόντρα και να γράφεις την εφημερίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Να περάσατε ένα πολύ όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.